μετά την ολοκλήρωση της πρώτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι παρεμβάσεις στις συγκοινωνιακές, διοικητικές, νοσοκομιακές, λιμενικές και άλλες υποδομές της Βορείου Ελλάδος δεν γίνονται πλέον στο χάρτη, αλλά στο πεδίο. Περίπου 1.800 έργα, σίγουρα όχι όλα του ιδίου μεγέθους, αλλά με μεγάλη αξία για τον κάθε τόπο, που συνολικά εξυγχρονίζουν το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο του τόπου και με την ολοκλήρωσή τους θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σήμερα κάθε καλόπιστος αντιλαμβάνεται ότι η πατρίδα μας έχει αλλάξει επίπεδο και κατακτά συνέχεια νέες κορυφές. Ο στόχος όμως είναι η ανάπτυξη να διαχυθεί στην περιφέρεια για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Για να συμβεί αυτό, περιοχές που είχαν μείνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Βλέποντας οι φορείς αυτού του τόπου το απτό ενδιαφέρον, είμαστε όλοι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, όπως αυτό εξειδικεύεται στα αναπτυξιακά προγράμματα των τριών περιφερειών. Σήμερα η Βόρεια Ελλάδα ζει ένα δημιουργικό παρόν, συνεχίζει όμως να εργάζεται, να σχεδιάζει και να διεκδικεί ένα ακόμα καλύτερο μέλλον, πλέον όχι στη βάση των ελλείψεων και των αδυναμιών, αλλά στη βάση των πλεονεκτημάτων μας και των δυνατοτήτων μας. Η δημιουργία αυτού του ευίωνου περιβάλλοντος για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, για την δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, φέρει την υπογραφή και την αξιοπιστία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γι' αυτό και έχει την αμέριστη υποστήριξή μας.